Γεια! Σήμερα έχουμε άλλη μία συνταγή στα τυφλά. Θα με γυρέψει η Κατερίνα. Είναι η σειρά μου να της δώσω οδηγίες για να αποτύχουμε για άλλη μία φορά σε αυτό το challenge που κάθε φορά που την χάνουμε και το συνεχίζουμε παρόλα αυτά. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Την προηγούμενη φορά που μαγείρεψα εγώ, δεν ήξερα τι θα φτιάξω μέχρι τελευταία στιγμή. Είχαμε κάτι μπαλόνια, κάτι πολύ περίεργα πράγματα. Οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει και το σημερινό. Ναι, το σίγουρο ότι θα γελάσουμε και. Έχω προσπαθήσει αυτή τη φορά να προετοιμάσω κάτι ώστε να αποφύγουμε την πανολιθρία. Οπότε το έψαξα για να είναι κάτι που έχει το potential να πετύχει. Οπότε πιστεύω θα το πας πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Δεν ξέρω καθόλου τελικά. Τα έχει δει η Κωνσταντίνα. Η παραγωγή τα έχουν αναλάβει μαζί με την Αντωνία. Οπότε εγώ δεν έχω ιδέα. Καλή μας επιτυχία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Έχεις καμία εικόνα του τι μπορεί να είναι? Μπορείς να μαντέψεις? Όχι. Συνήθως πηγαίνει λίγο με βάση την εποχή. Μπορεί να είναι κάτι καλοκαιρινό, κάτι χριστουγεννιάτικο. Είχαμε κάνει π.χ. χριστουγεννιάτικη συνταγή. Τώρα αυτή τη φορά, ξέρω, κάτι back to school. Δεν έχω ιδέα. Έχει σχέση με back to school και έχει σχέση και με φθινόπωρο. Okay. Είπα να το παίξω λίγο διπλό ταμπλό. Ναι, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε, εγώ λέω. Ωραία. Να βρω τη συνταγή. Με την και παίξω συγγνώμη δηλαδή. Και τη βρίσκει τώρα, λέει, είπε κάτι τυχαίλικα. Θέλω να πάρεις ένα φλιτζάνι. Βρώμη. Βρώμη. Ωραία. Φλιτζάνι. Πίσω. Τέλεια. Σπίτι. Με αυτό το μετρητή θα μετρήσω. Και η βρώμη δεν ξέρω πού είναι. Σε αυτή τη φάση να πω ότι είναι μια σακούλα η οποία είναι καλυμμένη από παντού, δεξιά-αριστερά. Και με είχαν προειδοποιήσει να μην πάω κατά εκεί. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να έχει εκεί που θα το καρφώσει όλο και δεν πρέπει να το δω, αλλά ναι. Πίστεψε με, δεν θα καρφώσει τίποτα. Πιστεύω ότι όχι. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν θα καταλάβω. Πάλι δεν θα καταλάβω. Ωραία. Να τη δω λίγο σε τι μορφή. Είναι νυφάδες. Ναι. Θέλει άλεσμα. Ναι, θέλω να τη βάλεις σε ένα μούλτι και να την κάνεις αλεύρι. Ωραία. Καλά, ξεκινήσαμε. Θέλω να φτιάξεις αλεύρι βρώμη. Εντάξει, το βάζω στο μούλτι και μια χαρά. Τώρα θέλω να μετρήσεις μισό φλιτζάνι σκόνη κακάο και 1/4 του φλιτζανιού κάποιο βούτυρο καρπού. Φυσικό βούτυρο, φωντικό βούτυρο, αμυγδαλό βούτυρο, ό,τι έχεις. Κακάο, μισή κούπα. Άρα θέλουμε 125. Κατάλαβες πώς θα πάει, έτσι. Λίγο στην τύχη θα βγει όλο. Το βάζω εδώ. Ναι, και θα ρίξεις μέσα και τα υπόλοιπα υλικά. Φυστικό βούτυρο πόσο? 1/4 της κούπας. Α, θα ρίξεις φυστικό βούτυρο, μπράβο. Ήμουν σίγουρη ότι θα ρίχνεις κάτι άλλο, γι' αυτό δεν το προσδιορίσα. Ας πούμε ότι είναι 1/4 της κούπας αυτό. Τέλεια. Και μετά τι κάνω? Καλά, περιμένουμε τώρα μέχρι να το ρίξεις όλο. Θα μας πάρει καμιά ωρίτσα. Δεν θα πετάξουμε το φυστικό βούτυρο, αυτό το ιερό πράγμα. Τέλεια. Και τώρα θέλω να προθερμάνεις λίγο το φούρνο. Δεν λέει στους πόσους, αλλά βάλτε εσείς στους 180. Και τώρα όσο προθερμαίνει το φούρνο, θέλω να προσθέσεις στο μούλτι 3 κουταλιές της σούπας maple syrup. Κάτι τέτοιο, pumpkin τέτοιο θα είναι. Pancakes! Pancakes με maple syrup θα είναι. Ναι, αυτά που θα προσθέσεις είναι maple syrup, σιρόπι σφενδάμου, baking powder, εκχύλισμα βανίλιας και αλάτι. Τελεία. Τα pancakes δεν φτιάχνουμε. Pancakes θα δούμε. Αν αυτή είναι η μαντεψιά σου. Σιρόπι σφενδάμου. 3 κουταλιές σούπας. Ναι. Ο, τόσο πολύ. Για να γίνει και λίγο υγρό. Ένα. Δεύτερη κουταλιά. Κατερίνα, αυτό που κάνεις δεν είναι μία κουταλιά. Πολύ λίγο έβαλες. Γέμισε κουταλιά την είδε. Γέμισε. Θα το πω λίγο ακόμα. Αντωνία, να, κι άλλο. Γέμισε, αληθινά. Ωραία, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Ωραία. Ναι, μπράβο. Αυτό είναι κουταλάκι, μέχρι πάνω. Ένα κουταλάκι του γλυκού βανιλιά, εκχύλισμα. Ήταν ένα αυτό. Ωραία. Και μισό κουταλάκι αλάτι. Εντάξει. Ωραία, και τώρα όλα αυτά θέλω να τα κάνεις ένα καλό μίξ, πολύ καλό. Τέλεια. Σε αυτό το σημείο μπορείς να μαντέψεις τι θα φτιάξουμε. Έχω πάει πιστεύω ότι θα φτιάξουμε. Και ότι θα είναι μια φθινοπορνή γεύση. Κέικ μήπως φτιάχνουμε. 2000 years later. Ανακατεύονται οι χάλια. Νομίζω είμαστε εντάξει, Αντωνία. Μπορώ να το δω λίγο. Ναι. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι προσθέσαμε και λίγο γάλα στο ενδιάμεσο. Γιατί είδαμε ότι δεν γινότανε. Είναι έτσι. Πλάθεται. Πλάθεται ή θρηματίζεται. Πλάθεται. Ωραία. Ρίξτε το τώρα σε ένα μπολ. Ναι. Κορμό φτιάχνουμε, μήπως. Όχι. Και θέλω να ετοιμάσεις τώρα ένα ταψί με μια λαδόκολα πάνω. Και τώρα, αν σε αυτό το βήμα δεν καταλάβεις τι κάνεις, θα κλείσουμε το βίντεο και θα πάω να φάω πιτόγυρα. Αντωνία, έτσι έγινε την προηγούμενη φορά. Είχαμε μπαλόνια στο βίντεο.
Οπότε δεν σε εμπιστεύομαι. Τι κάνω? Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνει. Θα παίρνει λίγο-λίγο από αυτό το μείγμα. Περίπου μισή κουταλιά του γλυκού, α πούμε, σε ποσότητα. Αλλά τέλος πάντων αποφάσισε εσύ πόσο μεγάλο το θέλει ή πόσο μικρό. Απλά να είναι περίπου ισομεγέθη. Και φτιάξε μικρά μπαλάκια. Και αυτά τα μπαλάκια βάλτε πάνω στο ταψί. Τροφάκια φτιάχνουμε. Κατερίνα, μικρά μπαλάκια, μισό κουταλάκι του γλυκού. Όχι. Το 1 τρίτο. Τεν τέταρτο από αυτό. Το 1 πέμπτο. Η Κατερίνα, όλο το φτιάχνουμε. Φτιάχνουμε δημητριακά. Ναι. Τέλειο. Τύπου ναι, έτσι μικρά κυκλικά σοκολατένια. Έλα ρε. Τέλειο. Για να τα δω. Πόσο τι μέγεθος. Να. Ναι, και λίγο πιο μικρά. Okay. Γι' αυτό είναι back to school, γιατί έτσι τρώγαμε και πριν το σχολείο. Γιατί είναι το κλασικό πρωινό, δηλαδή. Εγώ νομίζω όλη μου τη σχολική ζωή, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, ξυπνούσα και έτρωγα γάλα με δημητριακά. Ισχύει, ισχύει, είναι πολύ κλασικό. Αχ, δεν είναι χάρηκα πάρα πολύ, τέλειο. Τώρα που ξέρω τι φτιάχνουμε, έχω αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, φαίνεται. Αχ, θέλω να το φάω. Δεν το ξανακάνω αυτό το βίντεο. Α, την φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Τι κάνω μετά από αυτό? Απλά τα βάζω στο φούρνο. Ναι, και σε παρακαλώ πάρα πολύ, καθαρίζει τον πάγκο. Θα δει ο Σωτήρης Κοντιζάς και θα μα κάνει σκουπίδι. Έχω κάνει αρκετά. Είναι τέλεια, θέλω να τα φάω. Άλλο ένα, άλλο μεγάλο, άλλο μικρό, άλλο ρόμβο, άλλο στρόγγυλο. Αλλά θα τρώγονται. Άντε, βάλτε στο φούρνο. Τα βάζω στο φούρνο, έτοιμα. Yes! Κατερίνα μου, είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα? Είμαστε. Λοιπόν, όπως σου είπα, είναι και λίγο back to school και λίγο φθινοπορεινό. Δεν έχουν και πολύ σύνδεση αυτά τα δύο πιάτα μεταξύ τους. Απλά θα νιώσεις λίγο ότι πας σχολείο και λίγο ότι είναι φθινόπωρο και πας σχολείο και κάπως okay. Έτσι. Οπότε, θέλω να πάρεις ένα μπολ μεσαίου μεγέθους και μια ζυγαριά. Μπολ και ζυγαριά. Θα ήθελα λοιπόν, Κατερίνα μου, στον μπολ αυτό να βάλεις 215 γραμμάρια αλεύρι. Κανονικό αυτή τη φορά. Ακριβώς 215, ναι. Δεν θα σε βάλω να φτιάξεις αλεύρι. 215. Και yes. Σιγά σιγά. Μάλλον. Σιγά σιγά. 200. Όχι, όχι. Κάτι ήξερα. Υποφέρεις και εσύ όταν δίνεις σε μένα οδηγίες που δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου μέσα από την κάμερα και να μ' αρπάξεις. Ναι. Να αρπάξεις το κουτάλι. Και να πεις φέρε εδώ. Ωραία, είμαι ωραία. Έτοιμη. Ωραία, δεν είσαι καθόλου έτοιμη. 1,5 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Κανέλα. 1,5 κουταλάκι του γλυκού. Ωραία. 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder. Τώρα εδώ θέλουμε και λίγο να φουσκώσω, οπότε τάξη. Ωραία. Άρα ένα κουταλάκι είπαμε. Ναι. Μπισιάζει. Πάλι καλά που καθάρισες, Κατερίνα μου. Και είχαμε 3 δευτερόλεπτα καθαρού πάγκου. Επίσης γίναμε να βλέπω. Δεν μπορώ, περίμενε. Ωραία, επιτέλους. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτιον. Μισό κουταλάκι του γλυκού, πες το επόμενο. Πιπέρι. Μοσχοκάριδο. Μοσχοκάριδο. Έχεις καταλάβει προς τα που πάει? Σε κάτι με κανέλα, φθινοπορεινό. Α, εντάξει. Μισό. Ναι, μισό. 1/4 κουταλιού του γλυκού baking soda, μαγειρική σόδα. 1/4, τόσο? Ρίχτω τώρα και η κοπέλα μου. Έφαγε και λίγο πάγκος μια χαρά. Αφού ελπίδα δεν έχεις, ρίχτω. Το έχουμε κάνει όλα χάλια, μας πείραξε τώρα αν είναι 1/4 μαγειρική σόδα. Αυτά εδώ τώρα, ανακάτεψέ τα λίγο, καλά. Να τα ανακατέψω, βέβαια. Γιατί ανακατεύτηκαν, αυτό ήταν. Και τώρα θέλω να πάρεις ένα άλλο μπολ. Σε αυτό το μπολ βάλαμε τα στερεά μας. Στο άλλο μπολ θα βάλουμε τα υγρά υλικά. Μπράβο. Κατερίνα, τέτοια ρε, τα cornflakes. Τα χάψαμε. Αντωνία. Πες μου τι κάηκαν. Δεν θέλω να καταλάβω, είναι καφέ ούτως ή άλλως. Να τα βγάλω. Πόση ώρα πέρασε? Εντάξει, λίγο, άστα λίγο ακόμα, δεν θα πάθουν τίποτα. Ωραία, ωραία. Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε λοιπόν τα υγρά. Θέλω να βάλεις ηλιέλαιο 114 γραμμάρια. Ήταν σε μέλα, αλλά στο μετατρέπω εγώ σε γραμμάρια για να είναι λίγο πιο εύκολο. Ναι, σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Πόσα έχεις βάλει, κοιτάς. Ναι, 99, 118. Εντάξει, μια χαρά. Και θέλω να βάλεις και λίγη ζαχαρίτσα τώρα εκεί μέσα να αρχίσει να γίνεται γλυκό. 200 γραμμάρια. Λοιπόν, πάρε τώρα ένα σύρμα για να τα ανακατέψεις αυτά. Και σιγά σιγά θέλω να προσθέσεις μέσα 2 μεγάλα αυγά και ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Το εκχύλισμα το έχουμε εδώ εύκαιρο. 1, 2 αυγά. Ναι. Αντωνία, νιώθω ότι μαγειρεύω πρώτη φορά στη ζωή μου, αλήθεια σου λέω. Και άλλο ένα, μαζί με λίγο τσόκλι. Δεν πειράζει, εμείς θα το φάμε. Και τώρα πρέπει να ανακατέψεις πολύ καλά για ένα-δύο λεπτά, να γίνει αυτό λίγο πολύ καλά smooth. Να σου πω ότι έχω καταλάβει τι φτιάχνουμε. Δεν έχω καταλάβει. Δεν θα καταλάβεις μέχρι τελευταία στιγμή, για το άλλο είχα μια ελπίδα, γι' αυτό δεν έχω, Κατερίνα, ούτε μισή ότι θα το βρεις. Και τώρα, Κατερίνα μου, θέλω παρελάβεις το πρώτο τελευταίο υλικό της συνταγής και να βοηθήσεις λίγο. Ωραία.
Αυτό που πρέπει να προσθέσουμε είναι πουρές κολοκύθας. Αλλά δεν βρέθηκε. Εγώ δεν ήθελα να μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε κανονικό πουρέ με βούτυρο και αυτά. Πιστεύω ότι κάπως αυτό μπορεί να... Το πατήσω, ναι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πατάω την κολοκύθα για να κάνω τον πουρέ και θα ζυγίσουμε μετά πόσο είναι. Πόσο είπαμε? Η κολοκύθα βγαίνει περίπου 225 γραμμάρια, οπότε ρίξτε την απλά μέσα στο μείγμα και ανακάτεψε. Ωραία. Ναι, βέβαια αυτό δεν είναι υφή πουρέ. Είναι υφή λιωμένα κομματάκια. Δεν το λες και λιωμένα, δηλαδή. Σε κάποιοι το λες ολόκληρο κομμάτι. Έλα, όχι, μια χαρά είναι. Τράστε πρόσες, παιδιά. Εμπιστευτείτε με, σας λέω. Πόσα γραμμάρια ήταν εκείνο? 100. Θέλουμε κι άλλα. Και μετά τι κάνω? Μιας που έχω κάνει όλα τα βήματα με τεράστια επιτυχία, ρωτάω το επόμενο βήμα. Δηλαδή, βλέπεις, θέλω να πάω παρακάτω να ολοκληρώσω αυτό το αριστούργημα. Τι προσπάθεια μετράει? Εγώ προσπάθησα. Το βλέπετε ότι προσπαθώ. Εγώ βλέπω πόσο σάντι είναι αυτή η κολοκύθα. Έλα, 190, 193, 194. Εντάξει, καλά είμαστε. Ωραία. Τώρα ανακάτεψε με το σύρμα. Ανακάτεψε με το σύρμα καλά. Πολύ καλά και δυνατά. Αυτό δεν μου θυμίζει τίποτα. Είναι απλά φθινοπορεινό. Με την έννοια της κολοκύθας, των μπαχαρικών που είναι έτσι τύπου pumpkin spice, μοσχοκάριδο και τέτοια. Ανακάτεψε το λίγο ακόμα να γίνει όσο πιο ομοιόμορφο γίνεται, ομοιογενές. Και μετά θα βάλεις το τελευταίο υλικό που είναι 60 ml γάλα. Απλά πιστεύω ότι μπορείς να βάλεις και λίγο παραπάνω, επειδή ο πουρές δεν είχε κάποιο υγρό στοιχείο. Ωραία. Προσθέτω και το γάλα. Τέλεια. Και τώρα ανακάτεψε. Πολύ καλό είναι. Όντως το βλέπω καλό. Απλά δεν ξέρω τι είναι. Για να καταλάβεις τι είναι, πρέπει να πάρεις μπροστά σου αυτό που θα χρειαστεί για το ψήσιμο. Την έχω στα χέρια μου, αλλά δεν έχω δει τι είναι. Βάφλα! Cupcake! Donuts! Είναι donuts! Όντως! Τι είναι αυτό, δεν θυμάμαι! Αχ, είναι donuts! Ευτυχώς σε αυτό το σημείο ότι η Κατερίνα έχει όλες τις συσκευές του κόσμου. Οπότε δεν είχα πρόβλημα με αυτό. Ουπς. Τι? Είναι η βαφλιέρα! Αυτό είναι αυτό το μηχάνημα που είναι για κάποιοι και για τώρα. Οκ. Κοίτα, θα κάνουμε κάποια και δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε. Κοίτα, θα κάνω μια τρύπα στο κέντρο για να γίνουμε ντόνατς. Ξέρεις γιατί γελάω? Γιατί τα γράφει όλα εδώ. Και πες να τις έχω όλες τις συσκευές, απλά πάνω να γίνει ένα λάθος. Αχ, τι ωραία! Μ' αρέσει που μέχρι τελευταία κανένας δεν ήξερε τι θα φτιάξουν. Ούτε εγώ. Ούτε καν εσύ. Δηλαδή η παραγωγή μπερδεύτηκε. Εγώ δεν ήξερα. Ναι, στο τέλος και για σένα έκπληξη ήταν. Ωραία, και τώρα τι κάνουμε? Και τώρα συμμαζεύουμε και μέχρι να γίνουν πιστεύω τρως δημητριακά με γάλα να μας πεις τη γνώμη σου. Και μόλις βγουν τρως και cupcake κολοκύθα. Τέλεια! Τα δημητριακά μας είναι σε μια πολύ καλή φάση. Τα ακούς? Ναι! Πρώτα γάλα ή πρώτα δημητριακά, Κατερίνα? Πρώτα δημητριακά. Βγήκανε πάρα πολύ ωραία. Έχουν ανοίξει κιόλας κάπως, ακριβώς όπως είναι και τα κανονικά δημητριακά με το ψήσιμο. Και ρίχνω τώρα και το γάλα. Και πάμε για δοκιμή. Ωραία! Ναι, yeah, ωραία! Ωραία! Επιτυχία! Θα μπορούσα και να τα ψήσω και λίγο ακόμη για να γίνουν και πιο τραγανά, αλλά βγήκαν ωραία. Τέλεια. Και χωρίς έξτρα ζάχαρη. Βέβαια, φαντάζομαι έχει το κακάο λίγη ζάχαρη, αλλά ξέρεις, δεν είναι αυτό το πατικωμένο σε ζάχαρη που έχουν συνήθως τα δημητριακά. Οπότε, yay! Και υγιεινό και πετυχημένο και νόστιμο και αντιγιά. Ναι, για σπιτικά δημητριακά πάρα πολύ ωραία. A few moments later. Λοιπόν, 10 λεπτά αργότερα είναι έτοιμα τα cupcakes. Νομίζω έτοιμα είναι, ναι. Η αλήθεια είναι, είδα το vision σου. Λες, δημητριακά, τέλεια ιδέα, αλλά θα μας πάρει ένα λεπτό. Ξεκάθαρα. Εγώ πριν μια εβδομάδα. Οπότε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Κάτι τέτοιο. Αυτό που δεν ξέρουμε καν τι είναι εν τέλει. Τι είναι εδώ? Τι είναι αυτή η κουράδα? Εγώ ντόνατς ήθελα. Κοίταξε, αυτό ντόνατ δεν το λες. Είναι μπουκίτσες. Ναι. Δεν το λες ούτε cupcake βέβαια. Όχι, δεν. Δεν φούσκωσε καθόλου, Αντωνία. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Μοιάζουν λίγο με λουκουμάδες της γιαγιάς. Αυτούς τους τηγανιτούς. Και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία επίσης, να σου πω. Και καίνε κιόλας. Μυρίζουν έτσι κανέλα και θυμίζουν φουλ φθινόπωρο. Δηλαδή, αν τα μυρίζω και μπαίνω λίγο στο κλίμα το τέτοιο. Μια χαρά, για δοκίμασε. Ωραίο! Ωραίο! Ναι, είναι ωραία! Μου θυμίζει όντως λίγο γεύση ντόνατ και λουκουμά έτσι. Όχι τόσο cupcake και η υφή που έχουμε δηλαδή. Μπορεί το σχήμα να μας βγει και έτσι, αλλά σαν γεύση θυμίζει λίγο περισσότερο τέτοιο. Yay! Μου πάρα πολύ ωραία! Έχουμε 100% επιτυχία, μπράβο! Σε αντίθεση με το περσινό με τον μπαλόν. Πανολεθρία ήταν εκείνο. Μπορεί να μην σου γεμίζουν το μάτι, αλλά η γεύση είναι πάρα πολύ ωραία. Και μπορείτε να τα κάνετε τύπου και σε θήκες για cupcakes και να τα κάνετε και λίγο μεγαλύτερα. Βγαίνουν πάρα πολύ ωραία. Άψογα! Αυτά! Ώρα να κλείσουμε το βίντεο. Πήγε πάρα πολύ καλά. Παρόλο που δεν ήξερα τι θα φτιάξω, στην πορεία το βρήκα. Το ένα.
τα δύο. Καλά, το ένα από τα δύο το βρήκε στην πορεία την ώρα που φτιάχνει τα μπαλάκια, δηλαδή. Μόνο το γάλα, δεν σου βάλασε ένα πολύ άλλο, καταλάβει. Μόνο δεν μου είπε, είναι δημητριακά. Ναι, ισχύει. Εντάξει, όμω πήγε καλά, πήγαν ωραία. Αν τα δοκιμάσετε κι εσεί να μα στείλετε φωτογραφίε στο Instagram. Μην ξεχάσετε να μα γράψετε στα σχόλια άλλε προτάσει για κόνσεπτ ακολούθα στα τυφλά τη συνταγή. Στο επόμενο μαγειρεύω εγώ, οπότε σα παρακαλώ, κακομίριδε. Γράψτε ωραίε συνταγέ. Να είστε ευγενικοί απέναντί μου. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζουμε να σα άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μα στα social media και τα προσωπικά μα κανάλια, όπου μπορείτε να μα ακολουθήσετε. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω?